που ασκεί την πολιτική. Πώς βλέπετε την πολιτική του κ. Μητσοτάκη στο θέμα το ασφαλιστικό που μιλάει για τους τρεις πυλώνες του συστήματος υγείας? Ναι, η πρόταση του κ. Μητσοτάκη στο ασφαλιστικό έχει μία στόχευση. Η στόχευση είναι η ενίσχυση της ιδιωτικής ασφάλισης. Είναι πάρα πολύ καθαρό αυτό που λέω. Πού είναι το κακό, και είναι και πάρα πολύ καθαρό και αυτό που φαίνεται. Γιατί είναι καλό το δικό σου και το κακό του Μητσοτάκη. Κατά τη γνώμη σας. Η πρόταση για την ιδιωτική ασφάλιση σημαίνει ασφάλιση για λίγους. Εντάξει, ασφάλιση για αυτούς που έχουν, ασφάλιση για λίγους. Δεν σημαίνει καμία κάλυψη ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να είχαν κάποιον ασταθή εργασιακό βίο, που είναι εξαιρετικά πιθανό αυτή τη στιγμή στις μέρες που ζούμε, κάποιος να δούλεψε μια χρονιά, να δούλεψε με λιγότερο μια άλλη, να μην δούλεψε για ένα διάστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα, το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Μα σου βάζει όμως και ένα πυλώνα που λέει θα είναι η δημόσια ασφάλιση, που είναι δηλαδή ουσιαστικά. Ο κ. Μητσοτάκης μέχρι και την υγεία τη βάζει στην ιδιωτική ασφάλιση. Αν δείτε την πρότασή του, μέχρι και την υγεία τη βάζει στον ιδιωτικό πυλώνα. Στον ξανθό αυτό θα το θέσω. Αλλά εδώ σε εσάς ρωτάω αυτό. Όχι, είναι και στο ασφαλιστικό. Άρα είναι και στο ασφαλιστικό, έχετε δίκιο. Αλλά εγώ ρωτάω αυτό. Στη μία περίπτωση λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι ο ένας πυλώνας είναι η δημόσια υγεία, διασφαλίζει τι, αυτό που λέει και ο κύριος Κατρούγκαλ ουσιαστικά. Διασφαλίζει δηλαδή το μήνυμο τη σύνταξη που οφείλει ο πολίτης να πάρει. Από εκεί και πέρα έχω τη δυνατότητα να έχω και μια ιδιωτική ασφάλιση και συμπληρώνει το ένα το άλλο. Γιατί εκ των πραγμάτων με την πρόταση που κάνει είναι αδύνατο να εγγυηθεί τις σημερινές συντάξεις. Είναι αδύνατο. Οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Αυτό για τους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουν ότι το σύστημα είναι κάτι άλλο και ότι τα βάζεις τα λεφτά σου σε ένα κουμπαράκι και θα τα βρεις κάποια στιγμή στο μέλλον. Οι σημερινές εισφορές πληρώνουν τις σημερινές συντάξεις. Άρα το πλαίσιο που περιγράφει ο ίδιος είναι κατά βαράθρωση του δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Δεν μπορεί να εγγυηθεί τίποτα στους συνταξιούχους, τίποτα. Mm. Και επικέντρωση στον ιδιωτικό πυλώνα για όσους έχουν και για να λάβουν αυτά που έχουν. Είναι ένα σύστημα μιας εντελώς διαφορετικής οικονομικής αντίληψης. Που καλός είναι. Εγώ είμαι χαρούμενη που στα εργασιακά και στην κοινωνική ασφάλιση έχει τόσο διαφορετική αφήγηση η Νέα Δημοκρατία, να εμφαίνονται τα δύο σχέδια, τα πολιτικά, και να συγκρούονται. Καλά, αυτό είναι βεβαίως. Καλό είναι για τη δημοκρατία αυτό. Είναι καλό για τη δημοκρατία. Η αντίληψη του όμως για το δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης δεν εμφανίζεται μόνο στην πρόταση που κάνει τώρα για τους τρεις πυλώνες. Η Νέα Δημοκρατία δεν εμφανίστηκε τώρα στο πολιτικό σκηνικό. Mm. Εμφανίστηκε και από τις πράξεις που έκανε ως κυβέρνηση. Mm-hmm. Τι έδωσε η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση στην κοινωνική ασφάλιση? 1,1 δισέλιμα μετά από 12 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, για να ξέρουμε και ποιοι κόβουν τις συντάξεις, και 400.000 απλήρωτες συντάξεις σε σιρτάρια. Εσείς πόσες περικοπές κάνατε? Αυτό είναι. Για να κλείνω τη δεξιά με την αριστερά. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι μια ερώτηση παγίδα αυτή, γιατί το έχω δει στον κύριο Κατρούγκαλο, που ο άνθρωπος είπε κάτι πολύ σοβαρό και εν συνεχεία παρερμηνεύτηκε. Είπε ο άνθρωπος ότι με το νέο ασφαλιστικό νόμο δεν έγιναν περικοπές στις κύριες συντάξεις, και αυτό μετά το κάνανε σημαία λέγοντας ότι λέει ψέματα. Ενώ είναι μια νομική πραγματικότητα ότι ο νέος ασφαλιστικός νόμος 4387 δεν μείωσε με κάποιον τρόπο τις κύριες συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι βελτιώθηκαν τα εισοδήματα των συνταξιούχων? Όχι, τα εισοδήματα των συνταξιούχων έμειναν εκεί που ήταν. Προφανώς χρειάζεται βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των συνταξιούχων. Αν ξεκαθαρίζουμε λίγο και πότε έγινε τι. Αλλά νομίζω ότι οι συνταξιούχοι ξέρουν καλύτερα πότε υπέστησαν κατά βαράθρωση τις συντάξεις. Θα σας πω εγώ για την ερώτηση παγίδα. Γιατί μπαίνει αυτό το ερώτημα. Μπαίνει αυτό το ερώτημα είναι ότι αν στην προηγούμενη κατάσταση, πολιτική κατάσταση που είχαμε, οι άλλοι κάνανε την πολύ μεγάλη δουλειά, τη βρώμικη δουλειά εννοώ, και κόψανε αυτό που περίσσευε γιατί δεν μπορούσαν, και κόψετε και εσείς και ό,τι άλλο ήταν, και το φέρετε σε μια ισορροπία, το κρίνω διαφορετικά. Αν εσείς δηλαδή ήσασταν στα πράγματα τότε, δηλαδή το 12, αντί να πάρετε το 23, 17-23, δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή, που κέρδισε ο κύριος Σαμαράς, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τις είχαμε αυτές τις περικοπές? Ήταν μια αναγκαία γραμμή η περικοπή τότε? Εκεί μπαίνει. Η πονηριά, η κοτοπονηριά του παρουσιαστή είναι ακριβώς έγκυται εκεί. Ωραία. Να πω εγώ τι φέρνουμε εμείς σήμερα μέχρι στιγμής. Mm. Σας είπα τι έφεραν αυτοί, έτσι. 12 διαδοχικές περικοπές των συντάξεων, 1,1 δις έλλειμμα στα δημόσια ταμεία. Ωραία. Ναι. Γιατί αυτό είναι ένα αρνητικό θαύμα. Πώς κόβεις τόσο πολύ τις συντάξεις και μπορείς να παραδίδεις τέτοιο έλλειμμα στα ταμεία. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλεονασματικά δημόσια ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, πλεονασματικό ΕΦΚΑ. Πλεονασματικό. Έχω πιο πολλές εισφορές. Δεν έχετε πιο πολλές εισφορές, σας το απάντησα πριν. Με βάση τα νούμερα, το 88% πληρώνει λιγότερα από ό,τι πλήρωνε με το προηγούμενο σύστημα. Mm. Άρα δεν έχει περισσότερες εισφορές. Έχουμε καθαρίσει τα ληξιπρόθεσμα. Άρα αυτά τα 400.000 απλήρωτες συντάξεις, σας είπα τα νούμερα για το που είμαστε σήμερα. Έχουμε καθαρίσει τις ληξιπρόθεσμες συντάξεις και έχουμε ένα δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το οποίο είναι βιώσιμο. Πού πήγαν τα λεφτά, κυρία Αξιόγλου? Η διαφορά. Νομίζω πως σας απάντησα. Όταν σας λέω ότι σήμερα το δημόσιο ταμείο είναι πλεονασματικό, ενώ πριν από 3 χρόνια ήταν βαθιά ελλειμματικό, σας έχω απαντήσει. Τελευταία ερώτηση. Η υπόθεση Φλόρου, και άλλων περιπτώσεων, αλλά επειδή είναι τελευταία αυτή και είναι τη φασαρία,
μου δείχνει κάποια κενά στο σύστημα ελέγχου από τα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας. Σε εσάς δεν είναι αυτά? Τα ΚΕΠΑ υπάγονται στον ΕΦΚΑ, ναι. Και άρα άμεσα και στο Υπουργείο Εργασίας. Πέρα από το σκάνδαλο αυτό καθε αυτό και όπως θα πάει και πήρε το δρόμο του βεβαίως, είναι ένα ζήτημα που σας απασχολεί δηλαδή. Πώς είναι δυνατόν, αν λειτουργούν έτσι, να λειτουργούν έτσι? Να πω για το συγκεκριμένο, πάντως επέδειξαν καλά αντανακλαστικά όλος ο μηχανισμός και δείχνουν και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι μέσα σε 5 μέρες έγινε αυτός ο διεισδυτικός έλεγχος και είχαμε το αποτέλεσμα που είχαμε, φαίνεται ότι τα αντανακλαστικά, όταν υπάρχει πολιτική βούληση και τα αντανακλαστικά της διοίκησης, λειτουργούν και φέρουν αποτελέσματα. Μέσα σε 5 μέρες έδρασαν συντονισμένα και τα Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να διερευνηθεί μέσα σε ελάχιστες μέρες αυτή η υπόθεση, και δείχνει και ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση, υποθέσεις διαφθοράς και παραβατικότητας εν γέννη δεν μπαίνουν σε συρτάρι. Να συμμεταφέρω ένα ότι παράπονο από το Λαύριο. Θα πρέπει να το δει αυτό κανείς. Ναι, ναι. Ανθρώπινο. Ναι. Πολλές φορές υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι πραγματικά δεν μπορούν να πάνε στα κέντρα, διότι δεν μπορούν να πάνε στα κέντρα. Δηλαδή δεν μπορούν να μετακινηθούν. Ναι. Δεν υπάρχει ένας τρόπος να πηγαίνει η Επιτροπή στους κλινήρες, στους συμπολίτες μας, γιατί είναι μια τρέλα αυτό το πράγμα. Να παίρνεις τον άνθρωπο, να τον βάζεις ένα. Μόλις απαντήσατε. Ειδικά στις μικρές κοινωνίες. Δηλαδή απαντήσατε στο Λαύριο. Και το έμαθα. Δηλαδή μου το είπανε, βρε Κώστα, χωρίς να ξέρω θα είμαστε μαζί. Αυτό συμβαίνει. Μόλις απαντήσατε, γιατί με την αφορμή μιας παραβατικότητας σοβαρής, δεν πρέπει κανείς να κάνει βιαστικές κινήσεις θεσμικές σε ένα σύστημα. Δηλαδή δεν πρέπει κανείς για λόγους επικοινωνιακού χαρακτήρα να πει ότι αλλάζω όλο το σύστημα αξιολόγησης αναπηρίας και τώρα τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να περνάνε από 4 ελέγχους προκειμένου να βγουν τα πιστοποιητικά. Καταλάβετε ποιο θα ήταν το σφάλμα αν κανείς έβγαινε να κάνει μια τέτοια δήλωση. Γι' αυτό πρέπει κανείς λίγο μεθοδικά να στοχεύει τις περιπτώσεις της παραβατικότητας, αλλά να φροντίζει να μην αυτά οδηγούν σε μια ταλαιπωρία εν γέννη των ανθρώπων, των ατόμων. Χαρήκατε που είναι στο Υπουργείο ή θα θέλετε να πάτε κάπου αλλού? Αυτό το ζήτημα είναι αποκλειστικά στην ευθύνη του Πρωθυπουργού. Καλά, τώρα μεταξύ μας μιλάμε. Αλλά τώρα μεταξύ μας νομίζω ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει πάρα πολύ σημαντικό έργο μπροστά του. Αυτό που κάναμε σήμερα με την επέκταση των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων συνιστά και μια έτσι πολιτική δικαίωση που τη θέλαμε πολύ μετά από πάρα πολλή δουλειά που κάναμε. Και θεωρώ πως είναι από τα πιο σημαντικά έργα που μπορούμε να έχουμε μπροστά μας επόμενους μήνες. Να είστε καλά.